Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο σημερινό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διατάξεις τις οποίες υποστήριξα και στη συζήτηση στην Επιτροπή. Διατάξεις που ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, καθώς σήμερα επισκιάζεται η σημερινή συνεδρίαση από την εξέλιξη ενός πρωτοφανούς πολέμου για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η χώρα μας, όπως και όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοφανή ταχύτητα και αποφασιστικότητα ανταποκρίθηκε στην ανθρωπιστική κρίση που χτύπησε τη γειτονιά μας. Να τονίσω ότι και με την ψήφο της Ελλάδος ενεργοποιήθηκε η Οδηγία 55 του 2001, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 80 του 2006 για την παροχή καθεστώτος προσωρινής προστασίας 12 αρχικά μηνών σε εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες, τα μέλη των οικογενειών τους και αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Ουκρανία. Συνολικά μέχρι σήμερα 13.000 άνθρωποι έχουν βρει μέχρι στιγμής καταφύγιο στη χώρα μας. Βελτιστοποιήσαμε με αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη διαδικασία εισόδου Ουκρανών πολιτών στη χώρα μας. Δημιουργήσαμε το πρώτο κέντρο υποδοχής στον Προμαχώνα, το βασικό σημείο εισόδου, όπου λειτουργεί ειδική λωρίδα εισόδου. Ανακαινήσαμε άμεσα ένα παλιό κτίριο για να υπάρχει χώρος υποδοχής, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, με την παρουσία πλέον και ιατρικής υποστήριξης. Πλέον των ζεστών ροφημάτων, του φαγητού, της θερμής υποδοχής. Διαθέσαμε αρχικά για τις ανάγκες των Ουκρανών τρεις δομές φιλοξενίας. Τη δομή στη Συντική Σερών, μια ολοκένουργια δομή, η οποία χρησιμοποιείται για την ολιγόμερη φιλοξενία όσων φτάνουν στη χώρα μας από τον Προμαχώνα, καθώς απέχει μόνο 5 χιλιόμετρα από το σημείο εισόδου. Εκεί διαθέτουμε τη δυνατότητα πρώτης φιλοξενίας σε ειδικά διαμορφωμένους οικίσκους και προσφέρουμε φαγητό και είδη ατομικής υγιεινής. Επιπλέον έχουμε διαθέσει τις δομές στην Ελευσίνα και στις Σέρες για τη φιλοξενία Ουκρανών πολιτών. Έχουμε σε πρώτη φάση διαθέσιμες 15.000 κλίνες, οι οποίες προοδευτικά μπορούν να αυξηθούν αν το απαιτήσουν οι ανάγκες. Να σημειώσω ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής έχει 30.000 κενές θέσεις σε όλη τη χώρα, χάρη στην ουσιαστική αποσυμφόρηση και των νησιών μας και της Υπηρετικής Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πως ένα τέτοιο έκτακτο γεγονός δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από ένα Εθνικό Σύστημα Υποδοχής που είχε φτάσει και ξεπεράσει τα όρια του όπως τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα ερχόμαστε με το άρθρο 84 και ανανεώνουμε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνολικά 221 υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης στις δομές όλης της χώρας. Είναι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τη λειτουργία 32 δομών στην ενδοχώρα και των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα σύνορα, καθώς και τμήματων της κεντρικής υπηρεσίας ΣΥΠΙΤ. Επίσης, με το άρθρο 85 παρατείνεται η ισχύ συμβάσεων εργασίας αρμοδιότητας του ΕΟΔΗ για την ολοκλήρωση του προγράμματος επίγουσας παρέμβασης υγείας για την προσφυγική κρίση. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων Μετανάστευσης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για τη φιλοξενία, όπως είμαστε έτοιμοι για την καταγραφή και την παροχή προσωρινής προστασίας σε όσους έρχονται εκτοπισμένοι από την Ουκρανία. Θυμίζω ότι στις 28 Μαρτίου ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκαταγραφής και θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδυνάμει δικαιούχους να δηλώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν εξατομικευμένο ραντεβού προσέλευσης στα γραφεία ασύλου. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα 4 Απριλίου με την έκδοση ταυτότητας προσωρινής προστασίας στους δικαιούχους από την Ουκρανία στα περιφερειακά γραφεία Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης. Θα πρόκειται για μια υπηρεσία μίας τάσης, όπου θα παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι την άδεια διαμονής, θα πραγματοποιείται η λήψη βιομετρικών στοιχείων και φωτογραφιών. Στην άδεια διαμονής θα αναγράφονται και οι αριθμοί άμκα και αφημί, τους οποίους θα λαμβάνουμε ηλεκτρονικά, ψηφιακά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αριθμοί που είναι απαραίτητοι για την πρόσβασή τους και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην αγορά εργασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή μια δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θέσαμε ως βασικούς στόχους τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και ενώ η Ευρώπη πέρυσι βίωσε αύξηση ροών κατά 57%, η πιο δύσκολη χρονιά από το 2017, η Ελλάδα έχει ανακτήσει τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. Από 72.000 αφίξεις το 2019, μειώθηκαν σε 8.745 το 2021. Μια μείωση 88%, οι χαμηλότερες πλέον ροές της δεκαετίας. Η μείωση των ροών, η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και η ανάληψη του ελέγχου των δομών από την πολιτεία μείωσε τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Με την αποσυμφόρηση των νησιών μας, ένα ζητούμενο όλων, με το κλείσιμο την τελευταία διετία 88 δομών στην ενδοχώρα και τώρα με τη σημαντική μείωση θέσεων φιλοξενίας στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ανάκτηση του ελέγχου στο μεταναστευτικό, λοιπόν, διέρχεται της δραστικής αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Δεσμευτήκαμε πως θα βάλουμε τάξη και το κάναμε. Και ως χώρα πλέον επενδύουμε στη νόμιμη μετανάστευση, αναμορφώνοντας και ψηφιοποιώντας και απλοποιώντας διαδικασίες. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε εναντίον της μετανάστευσης. Είμαστε εναντίον των κυκλωμάτων λάθρων διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και βάζουν ανθρώπους σε βάρκες να κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους στο Αιγαίο. Με το σημερινό νομοσχέδιο, με το άρθρο 81, επανέρχεται εκ νέου σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 16 του 4783 του 2021 και αφορά τη μετάκληση εργατών γης με εξαιρετικές διαδικασίες που θα ισχύουν για αιτήσεις ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, δηλαδή για εργασία ως τα τέλη Μαρτίου του 2023. Θα δουλέψουν με εργόσιμο, με εργασιακά δικαιώματα, εφάμιλα που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Και βέβαια, όπως σωστά υπόθηκε, έχουν δοθεί κίνητρα για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και για τους νέους αγρότες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες επιπλέον χέρια για την κάλυψη των αναγκών. Τι είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχουμε ήδη καταργήσει με ισχύ από 1η Ιουλίου του 2022, το άρθρο 13α του Κώδικα Μετανάστευσης, το οποίο τι έλεγε? Ελάτε παράνομα στη χώρα, μην καταγραφείτε στα σύνορα, μπείτε παράνομα και θα έχετε το δικαίωμα να δουλεύετε. Ουσιαστικά ένα άρθρο το οποίο προωθούσε την εκμετάλλευση ανθρώπων σε αγροτικές εργασίες. Επίσης, με τα άρθρα 82 και 83 επέρχονται βελτιώσεις στο πλαίσιο της εποχικής εργασίας και με τροποποίηση στο άρθρο 13 του Κώδικα Μετανάστευσης εισάγουμε ένα νέο τύπο άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την παροχή εποχικής εργασίας για 5 χρόνια με 9 μήνη μέγιστη παραμονή ένα έτος σε συνέχεια ρυθμίσεων που ήδη θεσπίσαμε τον 48-25 του 2021. Όπως είπα, η νέα αυτή άδεια θα έχει ισχύ από 1-5 χρόνια με σύμβαση εργασίας, δικαίωμα παραμονή στη χώρα για 9 μήνες και υποχρεωτική επιστροφή στη χώρα τους για 3 μήνες κάθε χρόνο. Είναι άδειες εργασίας οι οποίες δεν οδηγούν σε μόνιμη παραμονή στη χώρα μας, είναι άδειες παραμονής που δεν οδηγούν σε ηθαγένεια και αφορούν τον ίδιο τον εργαζόμενο, όχι την οικογένειά του. Σε αυτά τα πλαίσια, συνάψαμε και μνημόνιο συνεργασίας με τον Μπαγκλαντές, το οποίο σύντομα θα καταθέσουμε στη Βολή Προσκύρωση, προσφέροντας άδειες νόμιμης εποχικής εργασίας, προβλέποντας παράλληλα αποτελεσματική διακρατική συνεργασία στην ταχεία απέλαση όσων δεν δικαιούνται να έρθουν στη χώρα μας. Θα έρχονται λοιπόν με κανόνες, θα μένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όσοι μένουν παράνομα θα επιστρέφουν στη χώρα τους. Εγκαινιάζουμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο μετανάστευσης με νόμιμο και οργανωμένο τρόπο απέναντι στα κυκλώματα λαθοδιακινητών. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.